Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές 8 Οκτωβρίου και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης και εκ νέου υποψήφιο με το συνδυασμό για την Κρήτη μας συνεχίζουμε, Σταύρο Αρναουτάκη. Κύριε Αρναουτάκη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, γνωρίζοντας φυσικά ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος δικός λόγω της περίοδου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλό προεκλογικό αγώνα σε όλους τους συνυποψήφιους και μετά από 10 μέρες οι πολίτες της Κρήτης να επιλέξουν τη νέα Περιφερειακή Αρχή με τα κριτήρια τα οποία θέτει ο καθένας. Λοιπόν, υποψήφιος Περιφερειακής Κρήτης για τέταρτη φορά. Για ποιο λόγο διεκδικείται κατά την ψήφο των κριτικών? Είναι γιατί έχετε αφήσει κάποιο έργο ανολοκλήρωτο? Είναι η εμπιστοσύνη που θα δείχνει ο κόσμος? Είναι κάτι άλλο? Κύριε Χρυσοτάχη, να πω ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή και ειδικά σε μια περίοδο που η προηγούμενη τετραετία ήταν η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει μέχρι σήμερα, μακάρι να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα, είδαμε την αποδοχή της παράταξής μας από τον κόσμο. Βλέπουμε όμως ότι όλα τα μεγάλα έργα είναι εν εξελίξη ή θα βρεθούν στο στάδιο δημοπράτησης για την επόμενη περίοδο. Για αυτούς τους λόγους θεωρήσαμε μαζί με τους συνεργάτες ότι πρέπει να διεκδικήσουμε για μια ακόμα φορά την αιρετή περιφέρεια, έχοντας ως βάση το έργο το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, την αγάπη του κόσμου, αλλά και την ολοκλήρωση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που έχει ανάγκη το νησί μας. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα λέγαμε ότι το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχει φτάσει στα ύψη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει άγχος για κάποιον που φαντάζει ακλόνει το φαβορί, θα έλεγα εγώ? Πάντα υπάρχει, πάντα ξεκινούμε από το μηδέν. Ποτέ καμία προεκλογική μάχη δεν είναι εύκολη. Η κάθε μια περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εμείς, και αυτό έχω τονίσει ως όλους τους συνεργάτες, ξεκινούμε από το μηδέν, χτίζοντας πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά παράλληλα οι εκλογές τελειώνουν το βράδυ στις 8 το Οκτώβρη, μόλις κλείσουν οι κάλπες. Άρα χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χρειάζεται να έχουμε χαμηλούς τόνους και να μπορέσουμε να πείσουμε τον πολίτη της Κρήτης για τους λόγους που πρέπει να επιστρατεί εμάς για μια ακόμα φορά. Μάλιστα, στην κεντρική σας εκδήλωση πριν από λίγες μέρες, κάνετε λόγο για τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η Κρήτη με όραμα, με φόντο μάλλον, το 2030. Ακριβώς, κύριε Χρυσοτάχη, όλος ο σχεδιασμός είναι για την Κρήτη του 2030 και δεν είναι από την σημερινή μέρα ή την προεκλογική περίοδο. Χτίζουμε από το 2020-2021 για την Κρήτη του 2030. Γιατί? Βόρειος Σωτικός Άξονας, με τα προβλήματα που έχουν υπάρξει, με τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει, έχει βρει τον δρόμο του. Ήδη τα δύο τμήματα έχουν δημοπρατηθεί από Χερσόνησο Νεάπολη και από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Εμείς, ο Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται για μας από την Κίσαμο μέχρι την Ισιτία. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα δημοπρατήσει μέχρι την Παχιάμο τα έργα ως δημόσια έργα για να φτάσουμε μέχρι την Παχιάμο και μετά να ολοκληρωθούν οι μελέτες, όπως επίσης από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, το οποίο είναι έργα τα οποία θα είναι με σύμβαση παραχώρησης και θα περιμένουμε μέχρι τον επόμενο μήνα για τις οικονομικές προσφορές. Χρειάζεται όμως, γιατί μπορεί να βλέπουμε ένα έργο ότι δημοπρατείται, χρειάζονται μετά πάρα πολλές παρεμβάσεις. Στην πορεία υλοποίησης του έργου θα έχουμε σημαντικά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια μεγάλη παράταξη που να ενώνει διάφορους πολιτικούς, κοινωνικούς χώρους που να μπορούμε να διεκδικούμε το καλύτερο για το νησί μας. Με πήγατε σε άλλη ερώτηση από αυτή που θέλω να σας κάνω, αλλά μιας και μου το αναφέρατε. Βλέπουμε ότι η Κρήτη, η περιφέρεια Κρήτης, είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, όπως είπατε, και με νέα δεδομένα. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και στις αποφάσεις τυχόν του κεντρικού κράτους, σε ποιο βαθμό μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια Κρήτης,
τα επόμενα χρόνια. Έχουμε μία αυτονομία ως περιφερειακή αρχή, την οποία πρέπει να σεβαστεί η κάθε κεντρική εξουσία. Θέλουμε αρμοδιότητες και πόρους, γιατί πολλές φορές δίνονται αρμοδιότητες χωρίς να δίνονται οι πόροι. Όπως μέχρι σήμερα έχουμε διαχειριστεί όλα τα μεγάλα θέματα του νησιού, ανεξάρτητα αν κάποια από αυτά, αλλά και μικρότερα θέματα, δεν έχουν βρει τη θετική ανταπόκριση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει πάνω από 6-7 κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο όμως μας ικανοποιεί είναι ότι πάντα βλέπουν την περιφέρεια Κρήτης με μια μεγάλη εκτίμηση απέναντι στο έργο το οποίο γίνεται. Πάντα τεκμηριωμένα εμείς υποβάλαμε τις προτάσεις και συνεχώς πρέπει να διεκδικούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα την πραγματική αποκέντρωση που χρειάζεται ο τόπος. Δυστυχώς δίνονται αρμοδιότητες χωρίς τους πόρους και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Μάλιστα το έχω θέσει 3 φορές στον νέο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ότι δεν γίνεται να είμαστε επέτες για ένα μικρό έργο που πρέπει να έχουμε ως περιφέρεια Κρήτης και όλες τις περιφέρειες, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, όλες τις περιφέρειες. Βλέπουμε την κλιματική κρίση. Βλέπουμε τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη, λιγότερα στο Λασίθι. Έργα που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια. Πρέπει να διαχειριστούμε όλα αυτά, πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση πάνω σε αυτά τα οποία ζητούμε για να θωρακίσουμε το νησί μας και για όλα αυτά χρειάζονται οι πόροι. Θα αναφερθούμε λίγο σε αυτά που μου προαναφέρατε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κονδύλια, μία ακόμα. Εσείς έχετε το know-how πλέον, την τεχνογνωσία και απορροφάτε κονδύλια εθνικούς, ευρωπαϊκούς πόρους. Θα ισχύσουν τα ίδια δεδομένα εξ το μέλλον? Τι βλέπετε να συμβαίνει στην αυτοδιοίκηση? Πάντα πρέπει να ζητούμε περισσότερα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε, γιατί μπορεί τα μεγάλα έργα, γιατί είναι ο οδικός άξονας, είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι η σύνδεση του αεροδρομίου από το Καστέλι στο βόρειο οδικό άξονα, είναι η σύνδεση του αεροδρομίου Χανίων με το βόρειο οδικό άξονα, είναι η ενεργειακή διασύνδεση του νησιού, έργα που όλα αυτά θα ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια την επόμενη περίοδο. Έχουμε όμως τα μικρότερα έργα. Ναι. Έχουμε το επαρχιακό δίκτυο που πρέπει να δοθούν οι πόροι. Έχουμε τα φράγματα, έχουμε τους καθαρισμούς των ποταμών, των ρεμάτων. Και εδώ πρέπει να πω ότι κάναμε μια γενναία παρέμβαση και έχουμε δημοπρατήσει 29 μελέτες για οριοθέτηση, χωροθέτηση όλων των ρεμάτων και ποταμών των μεγαλύτερων στην Κρήτη. Μέχρι να ολοκληρωθούν όμως όλα αυτά, χρειάζεται μια τριετία. Με την ολοκλήρωση χρειάζονται οι πόροι για να δημοπρατήσουμε τα έργα. Άρα εδώ εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε τα 2-3 μεγάλα έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα, αλλά χρειάζονται επιπλέον πόροι για να μπορεί να θωρακιστεί πολύ καλύτερα το νησί μας. Μιας και αναφερθήκαμε στις προκλήσεις και στα νέα δεδομένα, εσείς ο ίδιος μιλήσατε για την κλιματική κρίση και την ανάγκη για την ασφάλεια των πολιτών, για την παραγωγή έργων και υποδομών. Να τα πάμε έτσι εντάχει, αλλά ένα-ένα. Με ποιους τρόπους περιφέρεια σκοπεύει να θωρακίσει την κοινωνία στηρίζοντας τους βασικούς πυλώνες του τουρισμού, της οικονομίας, ναι, και αυτό, του πρωτογενούς τομέα? Αυτό, κύριε Χρυσοτάκη, που πρέπει να δούμε ότι το 50% του ΑΕΠ της Κρήτης είναι από τον τουρισμό. Θέλουμε όμως ένα τουριστικό προϊόν καλύτερο, ποιοτικότερο. Άρα πρέπει να έχουμε λύσει το θέμα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε στην Παλαιόχωρα, είμαστε στη Γεωργιούπολη, είμαστε στον Πλατιά, είμαστε στο Μακρύ Γυαλό, είμαστε στην Αγία Πελαγία και να μην έχουμε βιολογικούς καθαρισμούς. Λέω τα τουριστικά μέρη της Κρήτης και άλλα μικρότερα. Έχουμε χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα έργα. Ναι. Άρα ορισμένα από αυτά τα έργα είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μέσα στην επόμενη διετία ολοκληρώνονται και αυτά, άρα θα έχουμε ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα πρέπει να δούμε ότι μέσα από τα έργα τα οποία αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η Κρήτη έχει πάρει 150 εκατομμύρια και έχουν δημοπρατήσει τα έργα ο Φόσδα, ο Χερσονήσου, η Δεδισά στα Χανιά, ο ΕΣΔΑΚ
εδώ στο Ηράκλειο, έργα πάρα πολύ σημαντικά για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Άρα, μέσα στην επόμενη διετία-τριετία, ολοκληρώνουμε όλα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων, ειδικά σε τουριστικές περιοχές. Μπαίνουμε στη νέα περίοδο και εντάσσουμε έργα βιολογικών καθαρισμών κάτω από 2.000 κατοίκους. Είναι το πρόγραμμά μας πανέτοιμο. Αρχές του χρόνου μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι τα έργα τα οποία έχουν έτοιμα. Παράλληλα, πρωτογενής τομέας. Πρέπει να γίνει η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουριστικό τομέα. Γιατί οι πυλώνες ανάπτυξης του νησιού και εμείς, η αρχιτεκτονική πάνω στην οποία χτίζουμε, είναι τουριστικός. Τουριστική προβολή, είναι ο αγροτικός τομέας, η διατροφή, είναι το περιβάλλον, πολιτισμός και η έξυπνη εξειδίκευση που είναι η δουλειά η οποία γίνεται στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού να πάει στην πραγματική οικονομία που να δώσει και θέσεις εργασίας αλλά και τα αποτελέσματα να μην μένουν κλειστά μέσα στα ιδρύματα, αλλά να πάνε στην πραγματική οικονομία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζονται μέσα από τα προγράμματά μας, η κοινωνική συνοχή που πρέπει να υπάρχει, που είναι η πόρη διπλάσια από την προηγούμενη περίοδο, γιατί από τον παιδικό σταθμό που δίνουμε τις χρηματοδοτήσεις μέχρι βρεφικούς σταθμούς, μέχρι μια σειρά χρηματοδοτήσεων σε έργα παιδικών σταθμών, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, οι αναβαθμίσεις όλων αυτών των κτηρίων, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που όλα τα δημόσια κτίρια μπορούν να μπουν σε προγράμματα και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, τα εγκυοβελτικά έργα που πρέπει να γίνουν, μεγάλα έργα εγκυοβελτικά τα οποία γίνονται από τα αρμόδια Υπουργεία και Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και από το Υποδομών, μεγάλα φράγματα που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια. Όλα αυτά χρειάζεται μια συνεχή εγρήγορση, δουλειά και η διεκδίκηση επιπλέον πόρων από την κεντρική εξουσία. Και να γίνουν και ισόρροπα οι κατανομή. Ακριβώς, μα νομίζω ότι αυτή η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της περιφέρειας και των Δήμων ίσως να μην υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Εσείς το έχετε πει και αυτό το λένε με το χέρι στην καρδιά. Το λένε όλοι οι δήμαρχοι. Δεν υπάρχει δήμαρχος να έχει έρθει στο γραφείο και να μην προσπαθούμε μαζί να βρούμε μια λύση, να βρούμε χρηματοδοτήσεις, γιατί είμαστε μαζί ένα. Οι πολίτες και στο μικρότερο χωριό πρέπει να νιώθουν μια ασφάλεια, πρέπει να κάνουν το μικρό έργο, πρέπει να κάνουν το έργο το οποίο χρειάζεται για να μένουν εκεί. Και πραγματικά χαίρομαι που υπάρχει αυτή η θετική ανταπόκριση από όλους τους δημάρχους της Κρήτης. Θα σας πάω σε μια ερώτηση που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Λόγω της κλιματικής κρίσης βλέπουμε τι γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Μεγάλο πρόβλημα. Πώς σκοπεύουμε να θωρακίσουμε την Κρήτη για να τονώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Να μην πει κανείς, κύριε Χρυσοτάκη, ότι έχουν λυθεί τα θέματα και εμείς δεν θα έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Διαψεύδει η φύση. Την επόμενη μέρα. Το έχουμε ήδη το 19 στα Χανιά και στον Έθνο. Αυτό το οποίο έχει γίνει, όταν οι αρμόδιοι επιστήμονες λένε ότι αυτό γίνεται μια φορά τα 500 χρόνια, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να γίνει είναι καθαρισμοί των ρεμάτων και ποταμών. Πρέπει να δούμε όμως πολλά θέματα που χρήζουν μιας απάντησης, γιατί σε όλα βρίσκομαι ότι φταίει ο Δήμαρχος, φταίει ο Περιφερειάρχης και δεν φταίει και κανείς άλλος. Οι καταλήψεις που έχουν γίνει σε ρέματα και ποταμούς, αυτό δεν φταίει κανείς, όταν έχουν χτιστεί. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Βέβαια, υπάρχει ατομική ευθύνη όταν περιφερειακή ενότητα, Δήμος συγκεκριμένος, δεν θέλω να πω ποιος Δήμος έφερε τα σχέδια πως ήταν το 1970 με 240 ρέματα και ποταμούς και τώρα είναι 40. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Άρα, πού θα πάνε αυτά τα νερά όταν κάνει μέσα σε ένα βράδυ ότι νερά γίνονται ότι οι βροχές πέφτουν σε δύο χρόνια. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει πρώτα να προσέχουμε για να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων και να μπορούμε να έχουμε αυτούς τους καθαρισμούς. Τώρα να σας πω ότι περισσότερο από 30 συνεργεία δουλεύουν για καθαρισμούς σε όλη την Κρήτη. Θέλουμε και άλλα. Ναι, για να έχουμε όμως και άλλα χρειάζονται πόροι. Γιατί πρέπει να πληρώσουμε για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Προσπαθούμε, όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε
κίνηση η οποία θα έρθει μετά από ένα τέτοιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Και δεν μπορεί κανείς να σας προσάψει ότι δεν πράτεται με βάση, με γνώμονα τον άνθρωπο. Μα πρώτα, το πρωτεύον είναι. Κύριε Ξεωτάκη, το πρωτεύον είναι μην χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Όμως πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Βέβαια. Τώρα, έχετε αποδείξει ότι η κλειδί για εσάς είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το ψηφοδέλτιό σας καταρχήν, εσείς το χαρακτηρίσατε εθνική Κρήτης. Είναι το δυνατότερο και πιο ολοκληρωμένο που έχετε καταρτήσει. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ένα καλύτερο για όλους μας. Και την προηγούμενη περίοδο είχα πει είναι η Εθνική Κρήτης, γιατί ενώνουμε δυνάμεις. Και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ενώνουμε δυνάμεις. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο σε όλη την Κρήτη, το οποίο πραγματικά πληρεί τις προϋποθέσεις για αυτή τη δυναμική ανάπτυξη του νησιού. Τη διεκδίκηση όμως, το επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές, τη διεκδίκηση που πρέπει να έχουμε από την κεντρική εξουσία. Και είναι τιμή μου, πραγματικά το λέω, το είπα και χθες σε μια περιοδία που ήμουνα, είναι τιμή μου όταν τόσα ικανά στελέχη θέλουν να συστρατευτούν μαζί για να μπορούμε να δώσουμε τη μάχη των εκλογών. Χρειάζεται λοιπόν η δυναμική αυτή, γιατί η ομάδα είναι που κερδίζει. Ποτέ δεν είναι αποτέλεσμα ενός, η ομάδα είναι που κερδίζει και εμείς χτίζουμε στην ομάδα και προσωπικά το έχω πει αρκετές φορές, δεν μπορεί ποτέ ένας να είναι ο επιτυχημένος, η ομάδα του είναι που είναι η επιτυχία και επίσης οι συνεργάτες που έχουμε, γιατί χωρίς τους συνεργάτες μέσα στο από τους υπαλλήλους των περιφερειακών κοινοτήτων, όλοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το έργο, που χωρίς αυτούς που θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όπως θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που είμαστε σε αυτή την περίοδο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για αυτούς που αποχώρησαν για διάφορους λόγους να κατέβουν είτε βουλευτές, είτε δήμαρχοι, είτε οποιαδήποτε άλλη θέση. Ένα ευχαριστώ μεγάλο, γιατί μαζί κατορθώσαμε και βγάλαμε μια περίοδο την πιο δύσκολη μέχρι σήμερα. Εύχομαι να μην υπάρχει δυσκολότερη ως περιφερειακή αρχή. Κορονοϊό, κλιματική κρίση, ακριβώς, κρίση τώρα κτλ. Ενεργειακή κρίση, όλα αυτά. Γιατί και εσείς παραμένετε ένας άνθρωπος σαν εμάς. Και ήθελα να ρωτήσω μετά τις 8 Οκτώβρη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Σταύρος Αρναουτάκης, αφού ξεκουραστεί, φαντάζομαι, λιγάκι. Γιατί είναι. Στις 9, αν είμαστε εμείς η Περιφερειακή Αρχή, στις 9 θα δεχτούμε τις ευχές και τα συγχαρητήρια των ανθρώπων, αν είμαστε εμείς στην αιρετή περιφέρεια. Αμέσως την πρώτη εβδομάδα πρέπει να προγραμματίσουμε την επόμενη περίοδο μέχρι τέλος του χρόνου που είναι προγραμματισμένη, αλλά να μπούμε μέσα. Αυτό καταλαβαίνω. Ξεκούραση δεν υπάρχει. Ξεκούραση. Η ξεκούραση είναι όταν έρχονται χρηματοδοτήσεις να μπορούμε να κάνουμε έργα. Τότε είναι η καλύτερη μας περίοδο. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά σας σας στηρίζει, σας δίνει δύναμη. Γιατί είστε ένα άτομο πάντα, που έχουμε πολύ δύσκολη καθημερινότητα και ελάχιστο χρόνο ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπετε εδώ ότι και όλοι υποστηρίζουν αυτό το έργο. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει η στήριξη από πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλω να τους ευχαριστήσω, που αφιλοκερδώς έρχονται για να βοηθήσουν αυτόν τον εκλογικό αγώνα και χαίρομαι ιδιαίτερα που άνθρωποι με το ήθος που έχουν, με τις ικανότητες που έχουν, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και να σταθώ λίγο και σε μια σκηνή που συγκίνησε αρκετούς. Ήταν η βραδιά της εκδήλωσής σας όταν μίλησε η μικρή κόρη, η Μαρία. Η οποία από μωρός έχει ακολουθήσει όλη την πολιτική. Μόλις γεννήθηκε, ήμουν τότε δήμαρχος. Πραγματικά ήταν μια συγκινητική στιγμή που η Μαρία προσφώνησε έτσι μετά από τόσα χρόνια. Φανταστείτε ότι από το την περίοδο που ήμουνα δήμαρχος, ξεκίνησε από μωρό παιδί και παρακολουθεί όλες τις εκλογικές μάχες. Μόλις έχει να μοιράζει φυλάδια όταν ήταν 4-5 χρόνων. Και
προσφώνηση είναι νομίζω ό,τι πιο συγκινητικό υπάρχει για να μπορεί να σε προσφωνεί το παιδί σου. Για ένα γονιό, βέβαια. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι και τώρα τρέχει όλο τον προεκλογικό αγώνα η Μαρία, βοηθάει και η Αντωνία, η μεγαλύτερη κόρη, άρα έχουμε ό,τι καλύτερο από πλευράς των παιδιών. Ωραία, κλείνοντας τώρα αυτή τη συνέντευξη, θα ήθελα να μου πείτε τι θα λέγατε προς τους κριτικούς εν ώψη έκλογων, δηλαδή ποιο είναι το μήνυμά σας ουσιαστικά προς αυτούς. Την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει μέχρι σήμερα οι πολίτες της Κρήτης απέναντι σε όλους εμάς, απέναντι τον συνδυασμό μας, ζητούμε την ψήφο για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει και τα έργα που έχουν ξεκινήσει από πλευράς των συναρμόδιων Υπουργείων. Και μέσα σε αυτή την επόμενη πενταετία πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα, πάντα όμως αυτό το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε είναι η ενότητα του νησιού, η ισόρροπη ανάπτυξη. Σε αυτά χτίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτά θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με όλους τους κοινωνικούς φορείς, με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας, που είμαστε περήφανοι για τη δουλειά η οποία γίνεται και όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί για να διεκδικούμε το καλύτερο. Πιστεύουμε ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να είμαστε η επόμενη περιφερειακή αρχή. Εμείς, όποιο είναι το αποτέλεσμα, μέσα από το ρετό Περιφερειακό Συμβούλιο θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε με τις θέσεις μας να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα όμως η συνεννόηση, η συνέργεια και η συμπόρευση με όλες τις υγιείς δυνάμεις για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν περισσεύει κανείς. Τους θέλουμε όλους. Κύριε Ανανοτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Για την τιμή που μας κάνετε. Δική μου είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.